5 ώρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ξεκίνησε στις Βρυξέλλες η έκτακτη συνεδρίαση των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προετοιμάζοντας και την έκτακτη σύνοδο κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος και Κύπρου, με αυτοπρόσωπη παρουσία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Θα παρουσιάσουμε στους Ευρωπαίους ηγέτες προς έγκριση ένα πακέτο μαζικών και στοχευμένων κυρώσεων. Με αυτό το πακέτο θα στοχεύσουμε στρατηγικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας, εμποδίζοντας την πρόσβασή τους σε βασικές τεχνολογίες και αγορές. Θα αποδυναμώσουμε την οικονομική βάση της Ρωσίας και την ικανότητά της να εξυγχρονιστεί. Επιπλέον, θα παγώσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σταματήσουμε την πρόσβαση των ρωσικών τραπεζών στην ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά. Όπως και με το πρώτο πακέτο κυρώσεων, είμαστε στενά ευθυγραμμισμένοι με τους εταίρους και τους συμμάχους μας. Τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, αλλά επίσης, για παράδειγμα, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Αυτές οι κυρώσεις έχουν σχεδιαστεί για να έχουν βαρύ αντίκτυπο στα συμφέροντα του Κρεμλίνου και στην ικανότητά του να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Από την πλευρά του, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζωζέπ Μπορέλ ανέφερε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει με τους πιο στεναρούς όρους. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Μισελ, συγκάλεσε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το απόγευμα και οι ηγέτες θα συμφωνήσουν και θα παράσχουν την πολιτική καθοδήγηση και θα υιοθετήσουν το ισχυρότερο πακέτο, το πιο σκληρό πακέτο. Ως ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για εξωτερικές υποθέσεις και πολιτική ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είμαι σε επαφή με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο για να διασφαλίσουμε ότι η διεθνής κοινότητα θα αντιληφθεί πλήρως την βαρύτητα της στιγμής και να καλέσουμε όσο πιο έντονα και ενωμένα την Ρωσία να σταματήσει αμέσως αυτήν την συμπεριφορά, αυτήν την απαράδεκτη συμπεριφορά, και η ρωσική ηγεσία θα αντιμετωπίσει πρωτοφανή απομόνωση. Στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και η Κύπρος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.